Λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε το βουλευτή Χαλκιδικής της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Βαγιονά. Καλημέρα σας, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη ο Κύριος, το δικό μου Χριστός Ανέστη προς εσάς και σε αυτούς που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Να είστε καλά. Κύριε Βουλευτά, το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι συζητήσεις για το τι γίνεται με τη γείτονα χώρα. Υπάρχει ένα διάχυτο αίσθημα ανησυχίας στους πολίτες και μετά από τέτοιες δηλώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο η ανησυχία πρέπει να μεγαλώσει ή όχι. Η Τουρκία, στο είπα και άλλη φορά στην εκπομπή σας, ότι ψαρεύει πάντα σε θολά νερά και θα εξηγήσω τι εννοώ. Αυτό το οποίο έχω πει δεκάδες φορές. Από το 1955, όταν έγινε ο εκδιεσμός μερικών εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων από την Κωνσταντινούπολη, από την επόμενη μέρα άλλαξε η εξωτερική πολιτική. Καρότο και μαστίγιο. Από τη μια πλευρά δίνουμε ένα ψίχουλο και θέλουμε ένα πλαστό ψωμί που λένε στην Αρμία. Άρα, τι κάνει η Τουρκία? Προσπαθεί να εξάγει τα προβλήματά της στο εξωτερικό, αλλά πάντα με σκοπιμότητα και με στόχο. Και ο στόχος αυτός δεν είναι ο ίδιος μεν, αλλά η μέθοδη που ακολουθεί είναι διαφορετική. Τώρα, σας άκουσα στο ραδιόφωνο σας που λέγατε ότι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας δεν είναι η πρώτη φορά. Εκείνο που ξέρω εγώ, τουλάχιστον στα λίγα χρόνια, μερικές δεκαετίες που έχω στη ζωή και θυμάμαι καλά πολιτικοποιημένος από το 50 και μετά τι γεγονότα έγιναν, έξω από τα γεγονότα του 55 που βρήκαν την Ελλάδα 5 χρόνια μετά από δεκαετή πόλεμο με Γερμανούς, με Ιταλούς και με τον εμφύλιο από το 46 που άρχισε μέχρι και τέλος του 49 το Σεπτέμβριο που τελείωσε, ήταν ένας ανόητος εμφύλιος πόλεμος, αδερφός προς αδερφό. Είχε αποδιοργανωθεί, ήταν πλήρως καταστρεμμένη. Τι δυνάμεις μπορεί να είχε το 55, 5 χρόνια μετά την έξοδο από έναν εμφύλιο και από έναν δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που στήχησε εκατομμύρια ψυχές, μεταξύ των οποίων και χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες Ελλήνων στρατιωτών, και του δημοκρατικού στρατού με τον εμφύλιο και του στρατού, του τακτικού στρατού. Ας αφήσουμε όμως αυτά. Άρα, λοιπόν, η Τουρκία ποια πολιτική έχει? Είπαμε καρότο και μαστίγιο. Γλυκαίνουμε πρώτη έκφραση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων. Θέλουμε ειρήνη στο Αιγαίο. Θάλασσα ειρήνης. Και ποιος δεν τη θέλει? Το ίδιο λένε όλοι. Από εκεί και πέρα όμως είναι το μαστίγιο. Τι κάνουμε? Εμβολίζουμε το λιμενικό πλοίο. Εκ προθέσεως, και αν δεν υπήρχε η ψυχραιμία του Έλληνα καπετάνιου στο λιμενικό σώμα, θα το είχαν βυθίσει και αυτό θα ήταν το τυχαίο γεγονός που από λάθος εκεί θα το αποδίδουν ή σε αξιωματικό του ναυτικού του τουρκικού που είναι γκουλενιστής. Εμείς δεν φταίμε, άλλοι φταίνε για μας, τους οποίους εσείς φιλοξενείτε είτε στην Αμερική είτε σαν πολιτικός κρατούμενος στην Ελλάδα. Καταλάβατε πως παίζεται το παιχνίδι από την πλευρά της Τουρκίας? Είναι σε διπλό και τριπλό ταμπλό, όπως κάνει σήμερα και ο Μέγας Σουλτάνος. Εγώ μπορώ να τον λέω με εισαγωγικά όμως τον Σουλτάνο, υποτίθεται ότι είναι πρόεδρος, αλλά μόνο δημοκρατικές διαδικασίες δεν υπάρχουν στη γείτονα χώρα, όπως δεν υπάρχουν και παρακάτω στο Ιράν, όπως δεν υπάρχουν και παραπάνω στη Ρωσία. Είναι δημοκρατία, βγαίνει ο Πούτιν με 70%, αλλά μπας περιπτώσει όταν τα βιώσετε από μέσα δεν είναι πλήρες δημοκρατίες. Η δημοκρατία του δυτικού κόσμου, η δημοκρατία της Αμερικής και της Ευρώπης. Άρα, εγώ δεν ανησυχώ, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα σε ένα παιχνίδι που θα πέσει η Ελλάδα στη λούμπα την οποία στείλουν η Τουρκία. Και οι Τούρκοι έχουν αυτήν μόνιμα την πολιτική. Είπατε σε άλλη σας εκπομπή, μοναδικό μέλημα να μην βγαίνουν οι πολιτικοί και μιλούν επί παντός επί σιτού χωρίς να γνωρίζουν ιστορία. Από όλα τα κόμματα, μηδέν του δικού μου εξαιρουμένου.
να μην βγαίνουν όλοι οι απόστρατοι αξιωματικοί να μπουρδολογούν στα κανάλια. Ακούνε οι γείτονες, αυτά τα μαζεύουν. Άρα, 15-20 αποστράτους της αρεστίας σας, κύριε Τσίπρα, καλέστε τους στο Μέγαρο Μαξίμου, βάλτε τους ένα 24ωρο και θα βγείτε από εδώ μετά από 24 ώρες να μου πείτε ποιες είναι οι πιο σωστές θέσεις που από το παραμικρό επεισόδιο μέχρι το μεγάλο επεισόδιο πώς πρέπει να λειτουργήσει η Ελλάδα. Να συνεδριάζει πιο συχνά το η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυναν και να έχουν όλα τα θέματα και κλεισμένων των θυρών. Δεν είναι τα πάντα τα εθνικά θέματα για δημοσιότητα. Εδώ οφείλω να ομολογήσω, να εξάρω την θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος τι είπε. Είμαστε από την ίδια πλευρά του ποταμού. Ό,τι να κάνει η κυβέρνηση, εμείς δεν πρόκειται να είμαστε απέναντι. Είναι δείγματα γραφής για να κρατήσουμε μια εθνική πολιτική, τουλάχιστον στα εθνικά θέματα. Όχι ότι δεν είναι εθνικό θέμα η παιδεία και η υγεία, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί μπορεί να έχουμε και διαφορές. Άρα λοιπόν, πολύ προσοχή να μην ανοίγουν πολλά μέτωπα και να μην προεξοφλούν είτε υπό μορφή αστεϊσμών, ότι εγώ την άλλη φορά μπορεί να το πω κόντρα Μακεδόνια, κόρνα Μακεδόνια, το γειτονικό κράτος των Σκοπίων, πρωθυπουργός προ 15 μέρου περίπου. Ή να λέει ότι τώρα πρέπει να επιληθεί το θέμα. Επίγομενοι είναι οι Σκοπιανοί. Δεν είμαστε εμείς. Το ξεκάθαρα ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν θα ενταχθούμε στο ΝΑΤΟ και στην Ευρώπη αν δεν λύσουμε το όνομα της ορματολογίας και δεν λύσουμε τη σχέση μας με τη γειτονική χώρα, όταν έχουμε ένα σύνταγμα που είναι πλήρες αλυτρωτικών διαθέσεων. Κύριε Βαγιονά, λοιπόν, έφυγα από τα ελληνικά να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Είχαμε χθες μία συνέντευξη του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του κυρίου Δημήτρη Παπαδημούλη, κατά την οποία ο επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ έθεσε αρκετά ζητήματα. Καταρχάς, εξέφρασε την άποψη ότι πρέπει άμεσα να αλλάξει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών, λέγοντας πρέπει να δούμε πώς θα αλλάξουμε αυτό το άθλιο άρθρο 86 του Συντάγματος που οδηγεί στην ατιμωρησία των πολιτικών. Και επίσης είπε Κυριάκος Μητσοτάκης, Σόφη Γεννηματά, Σταύρος Θεοδωράκης να συνδράμουν με τις προτάσεις τους. Ποια είναι η άποψή σας περί του συγκεκριμένου άρθρου και ποιο πιστεύετε θα πρέπει να υπάρχει αλλαγή? Καλά στα φίλια στον κύριο Παπαδημούλη. Με τη ζωβαροφάνεια που τον διέπει, ας αφήσει όλα αυτά, γιατί δεν είμαι ούτε αυτός νέος στην πολιτική, ούτε κι εγώ, μετράμε περίπου 20 χρόνια, 18 για την ακρίβεια. Άρα λοιπόν, και παλαιότερα επί των ημερών μας έγινε προσπάθεια τα 147 ασφαλιστικά ταμεία να γίνουν 3. Ήταν όλος ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι. Ήμουν εισηγητής σε αυτό το νομοσχέδιο. Τους παρακαλούσα, όταν πρέπει να δώσουμε μία σύνταξη επικουρική πάνω από 20% της βασικής σύνταξης, να θέλουμε, δεν κουράστηκα να το λέω, κοινή υπουργική απόφαση οικονομικών και εργασίας. Όχι όσα θέλουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Μη μας κάνουν λοιπόν τώρα τις μεταξωτές παρθένες. Έλεος πλέον, έλεος. Από την πρώτη στιγμή πάλι ο Κυριάκος Μητσοτάκης το είπε, δεν το είπε, μόλις ανέλαβε την αρχηγία. Όποιο άρθρο του συντάγματος θέλετε να τροποποιήσουμε, καταθέστε το. Και ό,τι άρθρο θέλουμε εμείς, το καταθέτουμε. Γίνονται αποδεκτά όλα και η επόμενη Βουλή ας λύσει το πρόβλημα. Να τα βάλει κάτω και να δει, πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16 του συντάγματος για την παιδεία. Όταν η Κύπρος πριν από 20 χρόνια δεν είχε ένα πανεπιστήμιο, σήμερα έχει 150.000 φοιτητάς. Ο μεσός σχεδόν πληθυσμός είναι φοιτητές που πάνε συνάλλαγμα με πολλούς Έλληνες που εργάζονται εκεί. Άρα λοιπόν, όχι κουτουπενεργές, να το αλλάξουμε αμέσως, όχι μόνο αυτό το άρθρο. Το Σύνταγμα το έχουμε καταντήσει κουρελόχαρτο. Ας μην το εξευτελίσουμε έτσι επιπλέον. Να γίνει σοβαρή δουλειά. Ναι, σε πολλά άρθρα του Συντάγματος ομονοεί σχεδόν το σύνολο της Βουλής
έξω των δύο ακραίων κομμάτων, που εν πάση περιπτώσει έχουν διαφορετικού είδους καθεστώτα, με γεια τους, με χαρά τους. Δεν θα μπω σε αυτούς όμως, θα μπω στο δημοκρατικό τόξο που λένε πολλοί, άλλοι που λένε ευρωπαϊκό τόξο. Είμαστε ή δεν είμαστε από την Ευρώπη? Τι μας λέτε, κύριε Τσίπρα, τι μας λέγατε πριν από 4 χρόνια, με ένα άρθρο και ένα νόμο θα τα αλλάξουμε όλα? Τα αλλάξατε, δεν κάνατε τίποτα. Απλά αποποιήστε των ευθυνών των 200 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα οποία χρεώσα την Ελλάδα με τον περίφημο Γιάννη Γαρουφάκη με ένα νι, για να κάνει τα πειράματά του και να εκβιάζει τους Ευρωπαίους. Είδατε το φως του ανελήθινων, ανοίξατε και τώρα είσαι περισσότερο μερκελιστής από αυτούς τους μερκελιστάς, τους προδότες, τους δοσύλλογους που λέγατε. Ακούσατε να λέει κανείς σήμερα τίποτα για σας από τη δική μας πλευρά? Και εδώ σταματώ για να υπάρξει και άλλη ερώτηση. Θα παραμείνω στις δηλώσεις του κυρίου Παπαδημούλη, οι οποίες έγιναν έτσι επί παντός και παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Αλλά επειδή ξέρω τον άνδρα, εξαπλώνω νύχων σχεδόν και μπορώ να κρίνω τι θα είχε. Αν μου πείτε συγκεκριμένα ερώτηματα, βεβαίως, θα σας ρωτήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, προβλέπει ένα ντέρμπι για τις εκλογές του 19 και στη συνέχεια μια κυβέρνηση με κορμό ΣΥΡΙΖΑ ή με Νέα Δημοκρατία. Άλλο το τι επιθυμώ και άλλο το τι θα γίνει. Ας τολμήσουν να κάνουν λοιπόν εκλογές αύριο. Γιατί τις επιδεντούσαν, δεν τις κάναν, να ρίξουμε την κυβέρνηση και βλέποντας και κάνοντας. Και τη ρίξαν την κυβέρνηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ή δεν είναι αλήθεια αυτή? Έχουν διαταραχές της προσφάτου μνήμης, γιατί είναι αρτηροσκληρωτική. Δεν τα βλέπουν, τίποτα δεν έγινε πριν το 14. Και ακούω με δεκαετίες κυβερνάτε. Ναι, κυβερνάμε. Αλλά αν λέγαμε πριν από 40 χρόνια ότι δεν θα να κάνουμε δημοψήφισμα για την Ευρώπη, θα έπαιρνε το 20%. Και θα ήμασταν σήμερα μια σύγχρονη Αλβανία ή Βουλγαρία. Θα τα λέω πολύ κοφτά και ορθά όπως τα αισθάνομαι. Προφανώς. Διότι η ιστορία ενός ανθρώπου, τα 10 χρόνια, 20 χρόνια, μπορεί να είναι σημαντικά για τη ζωή του. Για την ιστορία και την πορεία ενός έθνους, τα 10 χρόνια δεν είναι απολύτως τίποτα. Εμείς τους συγχωρούμε, τους δικαιολογούμε να έρθουν στη σωστή γραμμή. Τι να αλλάξουμε, ένα άρθρο 86, το κατάπτυστο αυτό άρθρο. Εν πάση περιπτώσει, τότε πόσοι ομονοήσαν, δεν κρίνω το τότε, κρίνω τους τώρα. Άρα λοιπόν, δεν λέει τίποτα καινούριο. Δεν κομίζει η λάσκα στις Αθήνες. Οπωσδήποτε πρέπει να αλλάξει. Είναι το μοναδικό πρέπει να αλλάξει. Δεν πρέπει να αλλάξει το καθεστώς των δασικών χαρτών. Δηλαδή μπορούμε να κάνουμε κτηματολόγιο χωρίς το δασολόγιο, χωρίς δασικούς χάρτες, με τους χάρτες του 45 θα πάμε? Είναι βασικά θέματα που έχουν σχέση με όλο τον αγροτικό πληθυσμό και ιδιαίτερα τον πληθυσμό της Χαλκιδικής. Ξερσώσαν θάμνους, ρίχια, σουσούρια, πουρνάρια και βάλανε ελιές ή κάποια αμπέλια για να επιβιώσουν, για να μείνουν στον τόπο τους. Καλά, δεν πρέπει να αλλάξουν αυτά? Δεν είναι ευκαιριακή υπόθεση στο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα επί Κωνσταντίνου Καραμαλή που έγινε το πρώτο το 1975 μετά τη μεταπολίτευση, ήταν και ο συμπατριώτης μας τότε βουλευτής μεταπολιτευτής, ο Αριστίδης ο Κατσαούνης, συνταγματολόγοι με κύρος, το κουβεντιάζαν επί ένα χρόνο ολόκληρο. Και οι επανένοντες αυτοί οι άνθρωποι φέραν αυτό το σύνταγμα που όσες τροποποιήσεις κάναμε από το 1975 έγιναν επί τα χείρο και όχι επί τα βελτίο. Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση. Διότι υπάρχουν κομματικές σκοπιμότητες. Μία από αυτές τις κομματικές σκοπιμότητες είναι του κυρίου Παπαδημούλη. Θα είναι ντέρμπι ο αγώνας του 19. Εντάξει, κάνουμε τον από τώρα, αφού είναι ντέρμπι τότε, και να μας πείτε τι θα γίνεται. Θα σας πω όμως, θεωρείτε δηλαδή ότι δεν θα είναι ντέρμπι? Ναι, γιατί? Α, μου το ρωτήσατε. Ναι, γιατί? Μα εγώ ήθελα να σας το κάνω αλλιώς το ερώτημα. Ότι θεωρείτε ότι δεν θα είναι? Αν δεν θα είναι, για ποιο λόγο? Αν δεν θα είναι ντέρμπι? Ναι. Κοιτάξτε, δεν θέλησε την πιστοληπτική γραμμή ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Είπε ότι εμείς θα κάνουμε ένα απόθεμα
που θα είναι πάνω από 15 και θα είναι εγγύζει τα 20 δισεκατομμύρια. Και γι' αυτό λέω ότι τις εκλογές θα τις κάνει το 19. Το 19 από την πρώτη στιγμή θα τα σκροπήσει τα χρήματα αυτά, γιατί θα είναι στο χέρι του. Χωρίς, δηλαδή κάνοντας παροχές. Γι' αυτό μπορεί να γίνει ντέρμπι τότε. Το καταλάβατε? Και αυτοί που μας ακούν το καταλαβαίνουν, και αν θέλει κάποιος να παρεμβληθεί. Να βλέπει μπροστά κανείς τι κρύβει πίσω, ποια σκοπιμότητα έχει ο κάθε πολιτικός που λέγει οποιαδήποτε άποψη νομίζει ότι είναι σωστή. Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, καθώς ο χρόνος έτσι είναι αμήλικτος. Περάσατε το Πάσχα και στη Χαλκιδική και τα λοιπά, ήρθατε σε επαφή με πολύ κόσμο. Ποια ήταν τα βασικά ζητήματα που σας τέθηκαν από τον κόσμο, έτσι, από τους πολίτες της Χαλκιδικής? Το μεροκάματο, η θλίψη, η έλλειψη του χαμόγελου. Δεν βλέπετε άνθρωπο να χαμογελάει. Τι θα γίνουμε, μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Αυτά είναι τα ερωτήματα. Εάν τα κάνουν μόνο σε μένα, τότε έχω την απόλυτη εμπιστοσύνη, φαίνεται, των ανθρώπων. Εάν οι άλλοι πιστεύουν ότι είναι τα πάντα ωραία, είναι βαθιά νυχτωμένοι. Κύριε Βαγιονά, είχαμε και την απόφαση έτσι πλέον της διαιτησίας για την επένδυση στη Βόρεια Χαλκιδική. Θα ήθελα ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, δεν μπορούσε τίποτα παραπάνω το δικαστήριο να καπεί αυτά που τα είπε. Τα άλλα είναι επιχειρηματικά σχέδια. Τώρα από εκεί και πέρα, αν η κυβέρνηση μετά και από αυτά τα πράγματα επιμένει στη δική της νοοτροπία, δηλαδή ποια ήταν η διαιτησία και γιατί ήταν η διαιτησία. Επειδή τι θα γίνουν τα λίμματα όταν αναπτυχθούν τα εργοστάσια χρυσού, που θα είναι δύο, γιατί κάθε κοίτασμα χρυσού θέλει τη δική του επεξεργασία. Η Φιλανδία έχει 11 βιομηχανίες χρυσού, διότι κάθε κοίτασμα θέλει τη δική της επεξεργασία και διαφορετικό τρόπο. Τι θα γίνουν τα λίμματα, και κάνανε τον πάτο της δεξαμενής των λιμάτων αυτών, για να με καταλαβαίνουν όλοι οι άνθρωποι, με τις προδιαγραφές που έχει η Φιλανδία. Είπαν να τα κάνουμε με τις προδιαγραφές που βάζουμε οι Έλληνες, που δεν έχουν ιδέα που έβγαζαν τον χρυσό με το Κιάνιο. Και είπαμε το Κιάνιο, είμαι απέναντι, δεν είμαι απέναντι στο χρυσό. Δεν υπάρχει πλέον τώρα το θέμα του Κιανίου. Το θέμα του Κιανίου δεν υφίσταται πλέον, κύριε Βαγιονά. Δεν κατάλαβα. Ναι, μα το θέμα του Κιανίου δεν υφίσταται πλέον, κύριε Βαγιονά. Δεν υφίσταται, είναι η ακαρία τύξης την οποία δεν θέλουν. Που χρησιμοποιούν οι Φιλανδοί, οι Γερμανοί, οι Γάλλοι. Έχω πληρώσει άνθρωπο με τα αλλιολόγο που πήγε και τα είδε. Μέσα στην πόλη γίνεται η εξόρυξη. Να έχουμε περιβαλλοντολογικά μέτρα 10 φορές και εγώ μαζί τους πρώτος. Δεν θα καταστραφεί ο τόπος μου για να ζήσει μια γενιά. Ο τόπος αυτός που είναι γνωστός από 2.500 χρόνια με τον Αριστοτέλη, από τότε υπήρχαν μεταλλεύματα τα οποία αξιολογούνταν με την εποχή εκείνη κατά τον καλύτερο τρόπο. Όμως το να φτάνουμε σε σημείο να μην θέλουμε την τεχνογνωσία των άλλων, είμαστε